Λοιπόν, ξεκινήσαμε ξανά. Μάλιστα. Θέλω ένα podcast. Αμακριβώς. Καλεσμένοι του Σάββου να ακούτε. Ελάχιστη φορά. Χάσαμε τρίμα. Ναι, σε πιο μικρό στούντιο από τα τελευταία μου επισκεφτείες. Λείπει όμως ρε το εταιρό μου. Λείπει, ναι. Λείπει για κόσμο να πειράζεις. Ναι, ρε, ποιο να πειράζεις. Ναι, λέγατε ποιος να παρέμεις πόν Κύπρο ρε φίλε. Θα επιχειρήσω στη συνέχεια να κάνω ζωντανή σύνδεση μαζί. Μαζί, μπράβο, να καλέσουμε. Θα είναι ψυχικά εδώ, θα είναι τεχνολογία, να φέρουμε. Σωματικά το θέλουμε, να είστε μας. Ναι, πρέπει να φέρουμε ενώσου πλέον με την τεχνολογία. Τώρα όπως βλέπεις, φανέλα Ιταλίας. Είπες το έλαμε στο. Κρασί. Φίλε, αγαπούμε την Ιταλία. Ήταν κάτι μας το πέτει εδώ και μία ώρα στο πράγμα. Μάλιστα, προετοίμαζα το εδάφος. Και είμαστε έτοιμοι έτσι να μιλήσουμε. Παίζει και αύριο. Αν το ένα το βάλω, άρα σήμερα παίζει. Ας αύριο λέω όμως πρώτο. Σήμερα όλα 10 έχει καλή Γερμανία. Μάλιστα. Σήμερα είναι 3η 15 Ιουνίου. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινούμε έτσι να πούμε. Έτσι με μεγαλύτερη ευκολία του χρόνου τώρα, ο καθένας μας ξεχώρισε μέχρι στιγμής που έναν κατά γενική ομολογία πολλά ωραίο σε θέμα Γιούρο. Δεν μου λέτε. Νομίζω ότι δικαιωματικά ο Ανδρέας Σταύρου πρέπει να ξεκινήσει. Κοιτάξτε, το ότι είναι ωραίο το θέμα μαζί σας σε αυτό το κομμάτι. Σε σχέση με το τελευταίο μεγάλο τουρνουά, το Μουντιάλ του 2018 που τώρα με την έκφραση μπορεί να πάει σε κάποια ενέργεια που είναι σε αμάθηκια με την τακτική κάποιων ομάδων να περιμένουν τα φαβορί και να μην κινήσκονται πολλές φάσεις. Τουλάχιστον σε δουν το Γιωργό είδαμε και ωραίες στιγμές, ανέκαθε. Και τώρα ποια ομάδα ανεξεχώρισα, νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου είναι να πει ότι σε δουν το Μουντιάλ, σε δουν το Γιώργο, συγγνώμη, η εμπρέα αγωνιστική εξεχώρισε την σκουάντρα Τζούρα. Μάλιστα. Τώρα φανώς αλλαγμένη. Ναι, μιλούμε για μια διαφορετική Ιταλία που συνηθίσαμε, δηλαδή ενώ άλλες χρονιές είχε πάλι ποιοτικούς παίχτες, Πίρλο, Τελπιέρο, Τότι κλπ. Εν είχε ποτέ το ποιοτικό, το επιθετικό ας πούμε, που έχει τώρα ας πούμε, με παίχτες εξίσου επιθετικούς. Μαντσίνι, ο οποίος σου παίχτης. Μάλιστα. Περάρτη. Ναι, Περάρτη έχει, αλλά είχε τους άλλη φορά, αλλά δεν πέταγε να παίξει με τον... Νομίζω είναι ο προπονητής που στο συγκεκριμένο project, πολλά σημαντικός ο προπονητής. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εθνική πανέκαθεν ίσον καλές μονάδες. Δηλαδή, αντιλαμβανούμαστε το. Δηλαδή, μια εθνική, να συνυπολογίσουμε ότι εσύ επαφήν ο τεχνικός ομοσπονδιακός από τους διεθνείς, αλλά δεν ξέρω κάποιον προπονητής κάθε μέρα. Δηλαδή, είναι σημαντικό και δύσκολο την ίδια ώρα να μπορεί να κρατάς σε εγγυώσεις τους παίχτες σου, να τους έχεις περάσει τη φιλοσοφία σου, που ενδεχομένως κατά ένα μεγάλο ποσοστό να διαφορετική από τη φιλοσοφία που έχουν σε συλλογικό επίπεδο, να έρθουν να βρεθούν, να φύγουν την κούραση πίσω και να γίνουν έναν όμορφο σύνολο που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Το πράγμα δεν είναι καθόλου εύκολο για την καταδική μου άποψη και γι' αυτόν πιστώνω τον Μαντσίνι σε τόσο μεγάλο βαθμό που κατάφερε να εμφυσίσει τη φιλοσοφία του στην εθνική του σε τόσο μεγάλο βαθμό και να μην αγχώθουν. Το πρώτο ημίχρονο ήταν 0-0 αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Κανέναν άγχος. Ότι έπαιζα στην έδρα του ήταν 0-0, πρώτο παιχνίδι του Euro. Τέκειος στο 3-0 και μπορεί να κάνουμε και 30 φάσεις ακόμα. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Τούτον κρατώ εγώ από την Ιταλία. Ήταν συνέχεια στην επίθεση, κρατούσαν μπάλα, πιέζαν. Μύριζαν γκολ, δεν ήταν όπως το ένα παιχνίδι όπως παιχνίδι της Αγγλίας πίσω λίγο, αλλά μπραμένοι μύριζαν τους πολλά γκολ. Κάθε ευκαιρία τους έλεγες εντάξει, έναν πήγαν στο ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έναν πιγκόλ ας πούμε και ήρθασαι στο τέλος να πούμε, να το πάρουμε διαφορετικά ας πούμε πέρα από το ότι θυμίζουμε λίγο Νάπολη με έναν Ιταλία που ίσως μπορεί να θυμίζει Μίλαν, Γιουβέντους, το Μιντικοστή της Νάπολη αλλά και όποιες ομάδες που δεν περιμένετε γιατί ξέρω εγώ έλεγα την Ιταλία ως άνθρωπο πριν που αποκριματικά είχαν πετύχει πολλά γκολ, αναμέναμε, είχαν τη μέσα στα φαβορί είναι ότι έδειξε μας κάτι, απλά βεβαίωσε ματσίνο που μπορεί να περιμέναμε. Γενικά η εμφάνιση του τρόπου στην Ιταλία, αλλά ποιες ομάδες είδατε και αρέσαν σας που δεν ήταν ποτές ομάδες που περιμένετε ότι να παρουσιαστούν έτσι ας πούμε. Επεράγοντας τα περιμένθηκε δαμε, οι Σλοβάκοι κερδίσαν τους Πολωνούς που μπορεί να μην το περιμέναν πολύ. Στο θέμα να μας άρεσε κάποια ομάδα που δεν την περιμέναμε. Ναι, νομίζω ακόμα μπορεί να μην είχαμε και κάποια. Το δείγμα. Δεν είδαμε κάποια εθνική η οποία να είπαμε ότι την περίμεναν και παίξαν καλύτερα. Δηλαδή το Αγγλία-Κροατία ήταν ένα παιχνίδι που είχε αλλαγές στο ρυθμό. Τέκειωσαν με την Αγγλία, ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε να κερδίσει με τους αστραβά η Αγγλία. Ήταν καλύτερη νομίζω. Και προσπαθήσαν παρά τα αυτά, χάσαν καλές ευκαιρίες. Οι Κροάτες νομίζω ότι παραπάνω επέκτασαν το... Φτάσαν στο πικ του, ας πούμε, το τελευταίο τους. Κάνουν και μια ανανέωση, ναι, ίσως, με τον Τάλιτ. Μια ομάδα που δεν περίμεναν τόσο καλή, αν και έχασαν χτες, δεν ξέρω αν είναι το παιχνίδι, είναι η Σκωτία με τη Τσεχία. Αν και το Κάρι. Σε γενικές γραμμές ήταν καλοί Σκοτσέζοι χτες, εντάξει, απλά ο Σίκ... Έβαλε τον κόρ της ζωής του. Λακατάνε που το έβαλε. Πράγμα, ρε φίλε, εσύ τα γκολ έβαλε να πείστε πολλά πιο ωραία γκολ. Όντως εντυπωσιακό γκολ, ποδοσφαιρικό θράσος που λέμε, για να κάνεις το σουτ που ζαμε που ήταν και με τον τρόπο που μπήκε, δηλαδή ήταν με πολύ φάρτσο, εξαιρετικό γκολ. Ήταν μια ομάδα που μου έκανε εντύπωση που πάλι μπορεί να μην νικήσει, ήταν η Ουκρανία, η οποία ήταν πολλά καλή στο τακτικό κομμάτι. Θεωρώ ότι αδικείται και λίγο το σκορ, όπως εξελιχθεί το παιχνίδι, κατάφερε να έρθει πίσω που είχαμε 2-0. Αν το κάνει 2-2, το δέχτηκε, την ήρθα με τον δέχτηκε έτσι με έναν λάθος του τερματοφύλακα που έδειξε πολλά καλά, εκμεταλλευτήκαν το και κάναμε έτσι εντύπωση. Και για να είμαι ειλικρινής, θα έλεγα μέχρι τη στιγμή, λέω πριν ξεκινήσουμε και η Ουγγαρία, η οποία ήταν πολλά καλή. Ξέρετε να σχολιάσει το ίδιο ότι ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ναι, ήταν 100% πληρότητα. Στην Ουγγαρία, από ό,τι φαίνεται, ο κορονοϊός δεν υπάρχει πλέον. Ήταν σαν μια μακρινή ανάμνηση. Για μας το πότε ήμασταν στην κανονικότητα. Και όταν λέμε κανονικότητα εννοούμε εποχή 17-18 που ακουστά είχαμε τον Παγκοσμία, οι περισσότεροι και πρακτικά δεν το νιώθαμε. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο του επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Βλέπουμε να διεξάγεται σε πολλές έδρες. Εντάξει, θεωρώ λίγο άδικο που παίζουν κάποιες χώρες στα γήπεδα της περιοχής τους, δηλαδή οι Ιταλοί στο Ολυμπικό, οι Ρώσοι στην Αγία Πετρούπολη. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρχε και άλλη λύση τώρα, δεν κάνω τον ίδιο από το γραφείο μου στη Λευκοσία, αλλά απλά ακούγεται μου Λεωνάδη, είπαμε μια εθνική να παίζει ένα παιχνίδι στην έδρα της, τελική φάση του Γιούρο. Εντάξει, οκ, δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη λύση, αλλά μπορεί να μην είναι επί της παρούσης, απλά είναι ένα στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω. Μην ξεχνάς ότι σε αυτό το κομμάτι, αν η Αγγλία πάει καλά και φτάσει στα ημιτελικά και πάει τελικό, οι ούλοι αγώνες στο Wembley. Άρα ποιος έχει πλέον εκτίμη τελικά και ο τελικός, το Wembley. Τελικά, it's coming home, εγώ να μιλήσουμε νέα Αγγλία, γιατί ξέρεις, πολλοί είναι λάτρες του Premier League και κατ' επέκταση και της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, αν και εμένα προσωπικά, ενώ γνωρίζω ότι είναι το καλύτερο πράθλημα, αναγνωρίζω εδώ, ποτέ μου αρέσει η εθνική Αγγλία. Ίσως επειδή είναι προπονητές καλούς. Ναι, η αλήθεια, πώς το εξήγησες το ότι ποτέ να έλαβε ακόμα και ο Southgate τώρα δεν ήταν κάποιο, δεν ήταν Αντζελότη, δεν ήταν όπως είναι ο Μαντσίνι. Νομίζω ο Southgate τώρα δεν ξέρω σε ποιον πάθει και όταν Μουντιάλ ήταν, οι παραπάνω θυμούνται το για το χαμένο πέναλτι, το 98 ή το 94 πέρασε το πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να ήταν αγέννητος ο Γιώργος. Ήμουν 98 μόνος χρονών. Διάβασα πρόσφατα, γιατί και εγώ ήμουν το 98 2 χρονών και το 94 αγέννητος. Τα λειψέω είναι ηλικιάνο ρε. Έφεραν το δραμάς, πει ότι το 98 2 χρονών. Έγινε, καλά. Αφρός που δεν απαντήσει από τα άντα. Είσαι ο νεαρότερος δηλαδή. Άκουε ρε. Μάνα μου. Δηλαδή θα πρέπει ψέματα που είναι 2023. Φίλε εγώ πριν λένε ρε. Εγώ με την κεφακιά του Χαριστέα στον τελικό είναι γεννιούμουν εγώ το κεφακιά. Στο δημοτικό. Καλό, ναι, αλλά μπορεί να συνεχίσει ο Ανδρέας γιατί μπορεί να παίζει μεγάλο ρόλο η προστορία ενός προπονητή, το πώς το θυμάται. Εντάξει, απλά σε αυτό το κομμάτι, ο καλύτερος προπονητής που θυμάμαι που είναι η Αγγλία, για να μην πάω πολλά πιο πίσω, πρόσφατα, ενώ Φάβιο Καπέλλο, που ούτε ο Φάβιο Καπέλλο έλαβε κάποια καλή πορεία. Ναι, ίσως να μην ήταν η φιλοσοφία του τώρα, πάρεις έναν Ιταλό, να πιάνει μια αγγλική ομάδα, που ήταν κάπως διαφορετική φιλοσοφία, ας πούμε, το πώς είναι η Ιταλική νοοτροπία με την Αγγλική, ας πούμε. Ο Southgate έχει, ξέρει να που χρειάζεται. Λάλλον όμως πολλοί που είχαμε συζητήσει είναι η Αγγλία, η πιο ποιοτική Αγγλία, ας πούμε. Εν υπήρξαν και πάει για εξίσου ποιοτική ομάδα. Εντάξει φίλε, νομίζω το ερώτημα έχει μια πολλαπλή απάντηση για μένα στο δικό μου κόσμο. Ότι ας συγκρίνουμε ένα εθνική είναι ένα εθνική σε ρόστερ με το περάσμα του χρόνου, γιατί την Ιταλία του 6, την Ιταλία του 21, καλή ώρα για το Euro 2020, μπορεί να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι πιο ποιοτική το 6. ή μπορεί να πει το 21 λέω εγώ, μια αλφαεθνική. Αλλά έχει να κάνει και με τις περιστάσεις τις οποίες υπάρχουν κατά τον ουσιώδη χρόνο που συζητούμε. Γιατί τώρα στο Γιούρο του 21 αφήνανε έναν τουρνουά, ο Μίλη. Εντάξει, τρία παιχνίδια. Μπορεί να μην είναι έξω από το βούτυρο, έχει να φορεί την πίεση. Για ένα κακό αποτέλεσμα μπορεί να με σουδάμι. Μπορεί να σε δυσκολέψει για μετέπειτα διασταυρώματα. Έμεινε η Ιταλία το 2002. Έχει να κάνει με συγκυρίες πολλές. Μπορεί τώρα στο Σουέ δεν είναι πιο ποιοτικό στην Αγγλία από προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα με κάποιες συγκυρίες, με κάποια αποτελέσματα και ένας παίκτης σου αυκάλει κωδικές πήγε όπως το Kane να κάνει το καλύτερο του νόησης ζωής του για παράδειγμα, μπορεί να είναι ικανόν να σε ξερασπώσει ένας Harry Kane στο top του. Δηλαδή πράσι και λιόν τσίντες μέρες του τουρνουά να κάνει καλά παιχνίδια ένας αλφα παίκτης. Σε τούτο που λέει ο Γιώργος, θεωρώ ότι η Αγγλία στο συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή έχει ποιοτικούς παίκτες σε κάθε θέση, αν όχι ο προπονητής, εν καθαρά από την ατομική προσπάθεια των παιχτών, αν καταφέρει να πιάσει ο Γιούρο. Άποψη μου. Εγώ θεωρώ το Southgate, άποψη δική μου, είναι ο ιδανικός προπονητής να οδηγήσει την Αγγλία στην κατακτήση του Γιούρο. Έχει όμως παίχτες όπως είναι ο Γιώργος, σαν το Χάρκερ που μπορούν όντως να πάρουν την ομάδα στην πλάτη τους. Όμως έχει ποιότητα και παίχτες που μπορούν να εμπογαλίσουν. Ακόμα και ο Στέρλινγκ που είναι την καλύτερη του χρόνια μέσα και βλέπεις ότι προχτές εδώ και την νίκη. Ξέρω που το επίπεδο εννοώ. Νομίζω μέχρι στιγμής που δεν είδαμε πολλά, αν υπάρχουν και παίχτες που έδειξαν ότι να ακουαλίζουν την εθνική τους, είναι ο Λουκάκου και σήμερα ο Ρονάλντο. Κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο Euro, πλέον. Με 11 τέρματα. Πού να σταματήσει ρε, δεν σταματά. Να μην κάνει άλλο ένα γύρο. Κοιτάξτε, αλλά το Μουντιάλ το χρόνο να παίξει σίγουρα. Δεν ξέρω για το χρόνο γύρο όμως. Του χρόνου το Μουντιάλ. Αλλά επίσης τους Λουκάκου, δηλαδή φτύχνει εκείνος ικανός σαν παίχτης ατομικά να οδηγήσει το Βέλγιο. Είναι πολλά πιο όριμος και ποδοσφαιρικά θεωρώ να οδηγήσει ένα Βέλγιο που πάντα λαλούμε τα τελευταία 4 χρόνια, θυμούν αυτό που λαλώ να πάει καλά στο Μουντιάλ, να πάει στο Euro και πάντα κάτι του λείπει. Έδειξε μου ότι ίσως φέτος μια χρόνια διαφορετική. Στα μεγάλα παιχνίδια λίγα θα θέλουν. Ναι, εννοείται. Γιατί και έπρεπε να κρούσει μπάλα, οι παίχτες να αντιληφθούν ότι πρέπει να βγάλουν την ατομική τους περιοχή στο χορτάρι για να μπορέσουν να περάσουν εμπόδια ψηλά. Γιατί αναλογιστούμε την ρόστερ κουβαλέα κάθε εθνική φέτος, να καταλάβουμε ότι πολλές εθνικές. Δηλαδή, εγώ και ο Ανδρέας Σταύρου που ήμασταν τώρα, ερώτησα με την Γερμανία να έρθει τρίτη. Αν κάτσεις σε πολλούς παίχτες που είσαι Γερμανία, να πεις δεν θα έρθει τρίτη. Σε πολλές άλλες μονάδες. Ενώ βρίσκω σου άνετα 6-7 εθνικές που έχουν πολλά καλούς παίχτες. Γιατί υποτιμούμε την Γερμανία, στους άντρες μετά το τέλος που ήμασταν στο Ρίγ, που σκεφτήκαμε μετά τους παίχτες που έχει. Πολύ λαθασμένα να υποτιμήσαμε, βέβαια καλύτερα να το αποδείξει και ίδια σε λίγες ώρες, γιατί να θυμίσομαστε πριν την αρχή του αγώνα, περίπου μια ώρα. Πρέπει η ίδια σε πολλά λόγια να μας αποδείξει ότι ήμασταν λάθος που κόντρα στο πρώτο για πολλούς φαβορί, η Γαλλία, να αποδείξει ότι μπορεί να ξεκινήσει ιδανικά το Euro, αλλά λέω σου είναι, θεωρώ πως έχει 6-7 εθνικές που έχουν ρόστερ φωτιά. Τώρα όμως είπα σε έναν Euro το οποίο θεωρώ πως να κρατήσει λεπτομέρειες και τις λεπτομέρειες παίρνοντας κατά βάση είναι ο καλύτερος. Δηλαδή τις περισσότερες φορές. Καλύτερος, πιο τυχερός, κάποιες φορές. Θεωρώ ότι ποιος που το θέλει παραπάνω, ο καλύτερος που να το διεκδικήσει, που να το ψάξει, που δεν θα φύγει κάτι στην τύχη στο πίσω πράγμα και μπορεί να πάρει το Euro. Αλλά καλά ρόστερ έχουν 6-7 αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου. Δεν μπορώ να πω. Ιταλία. Γαλλία, Αγγλία, Βέλγιο. Μου άρεσε η Ισπανία. Ήταν να ρωτήσω και εγώ. Έκαναν πολλές ευκαιρίες, δεν ήταν καθόλου αποτελεσματικοί. Κάνει μια ανανέωση η Ισπανία. Και πλέον, γιατί περνούν και τα χρόνια, βλέπεις και ψέσεις και πολλούς νέους παίχτες. Θεωρώ ότι αν κάτι της λείπει και είναι εμφανές σε σχέση με προηγούμενα τουρνουά, δεν έχει κορτσί. Σεβίγια, είσαι Φερνάντο Τόρες είναι Ισπανός. Είσαι Τσάβι Νιέστα που είναι τώρα. Ακόμα και οι παίκτες που ήταν εγκέφαλοι στη μεσαία γραμμή, ένας και ο γκολ έβαλαν. Ο Νιέστα ήταν και με τον παγκόσμιο κύπελλο. Γενικά πώς δεν παίξαν καλά οι Ισπανοί, αλλά έβαλαν την μπάλα μέσα. Ο μόνος που ξεχώρισα ήταν ο Τζορτι Άλπα. Μόνο πιο μεγάλος ας πούμε. Ναι, και παίζει σε μια θέση μπορεί να μπορεί να λίγο λείψαν εδώ και με ένα σύζα, αλλά και να σου χαρίσει το το Euro, ας πούμε, δεν έσχεσαν τους παίχτες που ήταν ο Μωράτα και μετά πήγαινε ο Μορένο, ας πούμε. Για μένα το μεγάλο λάθος του Λουίς Ινδρίκεψε, επειδή έβλεπα το παιχνίδι, ήταν που δεν ξεκίνησε το Γεράρ Μορένο βασικό. Έγινε τον πρόσκορε της Βιγιαρέλ να αφήνει στον πάγκο. που έπιανε το Europa League. Έγινε, βάλε 30 γκολ φέτος και βάλε τον Μωράτα που καλός ή κακός ο Μωράτα ξέρουμε ότι πέρα από το 15-16 που έκανε χρονιά καλή με Γιουβέντους τέλος με 6 χρόνια ήταν αναποτελεσματικοί οι Ισπανοί και στήχησαν τους πολλά. Πάντως και πολύ έντονη κριτική, ειδικά από οι εφημερίδες της Μαδρίτης. Δεν είναι καλές υπεύθυνοι της Ρεάλ. Και γιατί η επιλογή του προπονητή, πέρα από την μαζί. Επειδή στην Μπαρσελόνα. Εντάξει, κοίταξε, είναι γεγονός ότι δεν έχουν τότε τα αποτελέσματα, σε βοηθά η όλη κατάσταση. Και είπα σου, είναι ένα τουρνουά το οποίο έχει πίεση. Δηλαδή, ήρθε η σοβαρή Ισπανία, μπαίνει σε πελάτες αυτό. Πρέπει να κερδίσει το επόμενο. Μπαίνει το πρέπει στην εξίσωση. Και δηλαδή, ένας Πολωνός που και εκείνοι πρέπει να κερδίσουν. Δηλαδή, είναι καθόλου εύκολο να αυτή είναι δική μου άποψη. Και είναι μια διοργάνωση η οποία όλοι που συμμετέχουν θέλουν να πάνε μακριά, όλοι θέλουν να πάνε καλά. Κάποιες εθνικές έχουν το βάρος πάλι του πρέπει. Η Γαλλία και η Γερμανία έχουν το βάρος του πρέπει και οι δύο. Όπως η Ιταλία που είναι ανανεωμένη με τον Μαντσίνι. Και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η φάση των παράζ. Τι θα δούμε μετά, πώς θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν ομάδες με μεγάλη κούραση οι παίχτες. Δυστυχώς είδαμε τι έγινε στον Έριξεν που δεν ξέρουμε τον λόγο, βέβαια, αν είμαστε γιατροί και το ευχηθούμε και περαστικά αγγελός σιδερένιος. Απλά βλέπουμε ότι είναι και κούραση των παίχτων. Αντιλαμβάνομαστε την ούλη ότι προέρχονται από μια γεμάτη χρονιά, βαριά τα πόδια, πολλά ταξίδια. Δεν το ζωτιές ο Λεβαντόσκι, ότι είμαστε μηχανές. Ναι, και να σου πω το ψυχολογικό κομμάτι. Ποιοι με τον κορονοϊό έχουν οικογένειες, έχουν έννοιες, αν θα κολλήσουν. Ένα κρούσμα, μια ομάδα 40-50 άτομα στα, ξέρω εγώ. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι όπως το βλέπουμε μπροστά έξω μόνο. Είδα και εγώ πρόσφατα μια έρευνα ότι υπάρχουν παίχτες μαζί και ένας ποντίας νομίζω που ήταν ένας τους παίχτες με πιο επίπονο σε θέμα ταξιτικών παιχνιδιών που παίξε. Δηλαδή, έχει ομάδες που έφτασαν στο τέλος της Europa League, σε Champions League, στο πρωτάθλημα, τους παρέντονο. Ταξιδέψαν πολλά. Τώρα πάλι χρειάζεται να ταξιδεύουν, ας πούμε. Και έτσι κούραση, δηλαδή είναι αγωνιστική κούραση, ψυχολογική κούραση. Είναι ένα διαφορετικό Euro σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε. Δεν περιμένουμε το θέμα λόγω τούτου, αλλά αντιθέτως βλέπουμε θέμα. Και περιμένω και από ομάδες που έχουν ποιότητα στο ρόστερ τους ακόμα να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Η πρώτη και καλύτερη είναι εγώ να πω ότι η εθνική ομάδα της Τουρκίας που έχει καλές μονάδες επιθετικά. Τσαλχάνογλου, Ντέρ, Καραμάν, Μπουρακιλμάς. Για σύτσι της λίγο, ενώ προχτές με την Ιταλία που παίξαν την πρεμιέρα. Ξαφανισμένη, τίποτε φάση είναι κανένα. Το αγωνιστικό πλάνο του προπονητή δεν ξέρω, να περιμένουμε τους Ιταλούς ότι κάνουν. Είπαν στον αέρα του το πράγμα. Ότι ξένησε μου, δηλαδή μου ο Ανδρέας, ο συνάδελφος ο Πογιακής, αν έπαιζε διαφορετικά και αν κάτι, εντάξει μπορώ να το απαντήσω, αλλά τουλάχιστον με το να κάνεις πίσω και αν πιστεύεις ότι κάπου θα κάνεις πάνω από 5 πάσες, θα βάλεις κόλ. Να σου μόνο να σου ειδόκουν να φέρει ευκαιρίες να κάνουν να φτιάχνουν πολλά ψηλά πιέζουν ομαδικά. Ήταν ο τρόπος που σεβαστήκαν τους παραπάνω από κανονικό βασικά. Πολλά, έτσι το είδα. Δηλαδή μια καθαρά ποδοσφαιρική ανάλυση στο μυαλό μου χωρίς να είναι προπονητής. Δεν μπορείς όταν περιμένεις 11 παίχτες σου λυπήσω και πιέζεις μόνο γυμνάς μπροστά. Πώς να κλείψεις πάλι, πώς να σου. Π.χ. για παράδειγμα τα Σκόπια που είδαμε με την Αυστρία που ήμασταν και εμείς στο παιχνίδι κοινών, επίεζαν αποτελεσματικά και όχι απλά έγινε λάθος, εκμεταλλευτήκαν του. Εδώκαν τους την και βάλαν τον, δεν έφκαναν έξω για να έφτασαν να πιάνουν πάρα. Λόγω της πίεσης, ήταν σωστή πίεση που βάλαν οι ποδοσφαιριστές του Αγγελόσκη. Ήταν και αμέσως πιέζησαν. Και αμέσως έπρεπε την ατομική ποιότητα του Αλάμπα που στη μοναδική φορά που πήγαινε αριστερά να βγάλει την παγιά που ξέρει να σκοράρουν, μπορεί να δείχνει και έναν. Θεωρώ ότι τον πράγμα Αλάμπα ο προπονητής, ο Φόντα, πρέπει να το εκμεταλλευτεί στα επόμενα παιχνίδια. Αν για μου λέω να χρειάζεται το στόπερ με ένα συντηριακό πίσω κεντρικό. Νομίζω ότι ήταν ένα μήνυμα που του έστειλε ότι ξέρεις. Χωρίς ταράξε. Ναι, ταράξε με πιο δημιουργικό θα μάλλον έκανε μπροστά παράγαμε που μείνεις, ας πούμε. Όχι, δεν ήξερα που το είδες τότε. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν πάει καλά. Ναι, γιατί γίνεται την μοναδική φορά που ανέβηκε να είναι και μια μπαγιά που. Δεν ήξερα πώς. Είναι κάποια πράγματα που πραγματικά επειδή ποτέ μ' άρεσε κάποιος ζώνη δίμωνα. Ενώ είναι άποψη, αλλά είμαι τεχνικός, δεν ξέρω, είμαι προνητής. Καταλάβω τι κρύβεται πίσω από μια απόφαση. Να σου πω, σκέφτηκα το μετά και σκέφτηκα ότι μήπως ήθελε να δημιουργήσει που πίσω και θεωρούσε ότι ο Αλάμπα είναι ο παίχτης που να τον ανεβάσει εύκολα ψηλά, ας πούμε. Κάμε το καταλάβω τώρα, ναι. Καταλάβει, ναι. Καταλάβει ήταν πολλά... Εννοώ ότι ξέρει με την έννοια ότι ήταν ένας κεντρικός αμυντικός που ξέρει... Είχε διαγώνια παγιά που ήθελες κάθετες... Μάλιστα. Μα δεν το φύγει εννοώ. Ναι, σκεφτείτε ότι μήπως τον εξέπληξε ο αντίπαλος προπονητής με το ψηλό pressing, αλλά άρχισε πάλι να το αλλάξει. Δηλαδή μπήκε το δεύτερο ημιχρονό και το αλλάξει. Μα μετά το 75 ο Αλαμπάν έφυγε μπρεφ. Πήγε και ο γκολ. Ναι, και πάλι με κίνδυνο, ας πούμε, να μείνει εκτεθειμένη άμυνα, αλλά ήταν κάτι πρέπει να κάνει. Ναι, ο Σάβιτς άρασε πολλά, οι διαγωνές βαγιές, δηλαδή ο Σάβιτς Ρεσίφοβερ είναι αλλαγή παιχνιδιού, απίστευτος. Βλέπει γήπεδο, ευκάνει την εξαιρετική παγιά στο πρώτο τέρμα. Αδικείται που είναι Αυστριακός. Αδικείται παραπάνω Αλάμπα από το ίδιο να με ρωτάς. Κοιτάξτε, δύο και ο παίκτες θεωρώ ότι στην τωρινή εθνική Γερμανίας, αν όχι πριν 5-6 χρόνια, στην τωρινή εθνική Γερμανίας πιστεύω... Γιατί ήταν Γερμανία, επειδή παίζουν δεσμικά. Εντάξει, επειδή έξερε Αυστρία, Γερμανία... Στη Γερμανία οι πιο πολλοί δεν κάνουν λάθος από Αφρικάνικη χώρα, νομίζω. Μα αν το πάρεις και πιο παλιά, ας πούμε. Ο Εζίλ ήταν το κόμμα. Αν το πάρεις και πιο παλιά στην Γερμανία, ας πούμε, είχε πιο πολλούς που διασπρέψαν. Ο Ποδόλσκι και ο Κλώσης. Ποδόλσκι, ναι, είχε Αυστριακούς μέσα, είχε... Δηλαδή, ακόμα και χτες στη Σουηδία, έναν ποδοσφαιριστή, ο Ιζάκ. Ναι, ο Ιζάκ ήταν από Αφρικάνους γονείς που γεννήθηκε από τη Σουηδία. Να παίχτα, δεν ξέρω, για Ρεάλ. Ναι, κάνουμε εντύπωση να τον έβλεπα και πήγα περιέργεια να δω πού παίζει, τι κάνει. Ενώ υπάρχουν και τούτες οι ιδιαιτερότητες. Ακόμα και ο Ναούτοβιτς που είναι Σέρβος που παίζει στην Αυστρία που μπαίνουμε στον παρόμα στη μιας ομάδα, ας πούμε, για να την διαφοροποιήσουν και να την βοηθήσουν, ας πούμε. Εντάξει, έχει παίχτες που θα μπορούσαν να δεις σε άλλες εταιρείες. Θεωρώ αν το επιλέγαν, ας πούμε. Πιο αδικημένοι παίχτες, ας πούμε, Γκίξ. Γαλλία. Ναι, ενώ σκεφτούμε πόσο αδικημένος ήταν σαν παίχτης. Μπορούσε να ήταν Αγγλία. Ναι, να ήταν και όσο οδηγήσεις σε πολλά... Να κατακτήσεις τροπέων. Μα ήταν, ας πούμε, ο Γκίξ η φουρνιά που ήταν τότε Μάικλ Όουεν, Μπέκαμ, Σκόουλς... Τζέραμπα. Αν είσαι και τον Γκίξ, εντάξει. Κοίτας κανένας άλλος παίκτης που ήταν έτσι, που αδικήθηκε στις αγωγικά λόγω του ότι σε μια νευτική που θα μπορούσε να υπαλλησίχθηκε να βοηθήσει. Σίγουρα έχει παραδείγματα τα οποία να σκεφτούν και ανθρώπους να μας βλέπουν. Αλλά τώρα έμανε σκεφτεί. Τώρα έμανε έπκεται, ναι. Έχει, αν τα μελετήσεις 5-6 λεπτά, βρίσκεις πάνω από 10 παίκτες που θα μπορούν. Παίκτης, ας πούμε, που άλλαξε την εθνική, γιατί θεωρητικά είναι και θέσεις στην Γαλλία, είναι ο Λαπόρτα. Ή αν την αστολός από τη Γαλλία, ας πούμε, δεν βρίσκει τσέκα σίγουρα από την Αφρική. Ο Παμεκανό είναι πιέζες, α. Δεν είπαμε και η Γαλλία. Ο Παμεκανό είναι πιέζες. Η Γαλλία σίγουρα βρίσκει τσέκα από τις πεπουρίζες από την Αφρική. Ναι, ο Παμεκανό, ας πούμε, από Αφρικανική χώρα. Μάλιστα. Και ο Καντέ. Στο Περτιλιψίας. Αλλά δεν πιέζει το Γιούρο. Είναι μια απουσία που μου προκάλεσε εσύ συνέβαινε. Ναι, αλλά... Έχει άλλους τώρα. Να σου πω, βλέπω η Γαλλία τώρα λέμε να μπορεί να εκτεθούμε ενώ ότι έχει το πιο παιδικό ρόστερ, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Εμπαπέ πρέπει να μην ζούσε πριν 6 χρόνια, παρά ότι πάρει και ο Καντέ έφυγε τους κορυφαίους παίκτες τη στιγμή στον κόσμο, ας πούμε. Και ο Καντέ θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν ο λόγος που η Chelsea έπιανε το Champions League σε μεγάλο βαθμό και θεωρώ ότι να παίξει μεγάλο ρόλο στο Euro και να παίξει στο κέντρο και παίξει στην αμυνά. Βαράν, που είστε πίσω Μπενζεμά μετά από 5 χρόνια. Ο σκοράρει, ποιος έχει τον κόρα κατάπαστα σκοράρει. Γκρισμάν, Κομάν. Έχουν πολλά καλά. Είναι ευκαλής κάρτο μου. Ναι, πρέπει να διαχειριστεί ο καστούτε μας κοντά. Ναι, συμφωνώ ότι είναι ένα θέμα να δώσεις εσείς. Και να μην ως κάμιση. Μάλιστα. Ήδη έχουν κάποια θέματα εσωτερικά με Ζιρού και Μπαπέ. Κάποιες δηλώσεις που αλλάξανε, ανταλλάξαν κατέρωθεν. Για το πως τροφοδοτούν το Ζιρού και ότι ο Μπαπέ θα μπορούσαν να το πιστά από την κύρα που μένει που κοντά από τίποτε. Πολλές φίρμες μαζί. Ναι, πολύ μαζί. Δύσκολο. Κατά φορά το να διαχειριστείς τόσες μεγάλες προσωπικότητες είναι και πιο εύκολο. Θα πρέπει να αντιληφθούν όμως ότι η εθνική πάνω πουλά της εκάστοτε χώρας. Ακόμα μια ερώτηση να αλλάξω λίγο τη χώρα. Ίσως η εθνική Αγγλίας με τόσες προσωπικότητες που είχε είναι ένας λόγος που δεν κατάφερε ποτέ η διαχείριση του είχαν, ας πούμε, παίχτες τύπου. Να σου πω ότι σκεφτούν πάντα με την Αγγλία. Ίσως π.χ. έναν Gerrard που ήταν θρύλος στη Liverpool. Ίσως έναν Lampard που ήταν θρύλος του Chelsea. Ίσως, ξέρω εγώ, και ο Ferdinand που ήταν θρύλος στη Manchester. Πόσο εύκολο θα ήταν για τους ίδιους να δεχτούν ότι θα ήταν σε μια ομάδα που δεν θα ήταν το κεντρικό πρόσωπο. Δηλαδή είναι ένα θέμα του. Πόσο εύκολο είναι να βάλουν τον εγωισμό του, σύντον το κομμάτι για το καλό της εθνικής ομάδας. Μπορεί να λαλούμε τώρα ότι είναι απλό το πράγμα, γιατί να μην το κάνουμε στην εθνική, αλλά θεωρώ ότι είναι τόσο απλή. Δυναμικές προσωπικότητες και γερικές φυσιογνωμίες βρεθήκαν μαζί, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, θέλει ο ένας να πιάνει εννιά από τον άλλο. Ναι, ποιος είναι αρχηγός, ποιος είναι ο ηγέτης μες στην ομάδα, ας πούμε. Δύσκολο. Να παρέκτησης στη Μορόικη για την Ιρλανδία που πάλι διοικήθηκε, ναι, συνέχιζε. Ωραίο παραδείγμα, ναι, εντάξει, εντούτο η ερώτηση που ήθελα να κάνω αν η Αγγλία, αλλά ο Ρόικη είναι σίγουρα. Ακόμα ένας παίκτης πάνε ήταν Άγγλος, για να μείνουμε στα τρία γιοντάρια. Θα κάνω μια ερώτηση του Γιώργου, γιατί δεν νομίζω ότι δεν τα καταφέρει να αναπτύξει το πώς την ήθελε. Για τον προπονητή, νομίζω ότι ποιος προπονητές. Τους εμπεί για τον Μαρτίνες του Βελγίου. Θεωρώ ότι γίνεται μια πολλά καλή δουλειά. Λέω, ήταν η απάντηση ότι ναι, αλλά δεν πιάνε κάτι. Κοιτάξτε, δεν πιάνε κάτι. Συμφωνώ ότι πιάνουν τα αποτελέσματα. Τουλάχιστον και στην Κύπρο έτσι ξέρουμε με τις αλλαγές προπονητών. Όμως πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν ένας ομοσπονδιακός τεχνικός αναλαμβάνει ένα αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Που είναι ούτε Ιταλία, ούτε Γαλλία. Ούτε τόπισμα, κύριε. Ναι, ούτε Βραζιλία. Ή πολλές φορές λέμε και για το πρωτάθλημα πάντα να κλάται σε μια εθνική. Π.χ. η Ιταλία έχει τη Σερία. Η Αγγλία έχει την Premier League, η Ισπανία τη La Liga. Δηλαδή υπάρχει μια αντιστοιχία. Το Βέλγιο έχει παίχτες καλώς, αλλά δεν είναι το επίπεδο που συζητούμε τώρα. Κατάφερε με κανένας Βέλγος. Συζητούμε ακριβώς, και ακόμα έναν τρόνο παράδειγμα. Συζητούμε τώρα για το Βέλγιο, το οποίο ο άνθρωπος επανέλαβε το. Υπάρχει τακτική στο Βέλγιο που τις πιο μικρές εθνικές, τις πιο μεγάλες να παίζουν με τον ίδιο σχηματισμό οι εθνικές για να αφομοιώνεται η φιλοσοφία του εκάστοτε τεχνικού, ας πούμε, και του εκάστοτε συστήματος 4-2-3-1, ας πούμε. Κολλάπτονται παίχτες πάνω σε αυτό το σύστημα. Τους ώστε προωθούνται στην πρώτη ομάδα, είναι έτοιμοι στην εθνική ομάδα ανδρών, είναι έτοιμοι. Δεν είναι τύχον που κάνουν πολλά καλές πορείες με την Ελπίδο, με κάποια 17 και ούτω καθεξής. Οπότε θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος προπονητής ναι, μπορεί να μην έχει αποτελέσματα, δεν διαφωνώ ότι έχει αποτελέσματα, αλλά για μένα θα τον εξεχώριζα για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή να μου πεις τον Μαντσίνι, να τον πιάνεις. Πιάνω το έφυγε, τι να κάνω. Αν μπορούσα πιο πέντε, να πιο πέντε. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά θεωρώ ότι ο Μαρτίνεθ είναι ποιότητα προπονητή που μπορεί να ανεβάσει μια εθνική συγκεκριμένα που είδαμε, που ήταν στο 3 να πάρει στο 6. Να την κάνει να πιάει το 6. Του το βλέπω εγώ. Πολλά σημαντικό όμως για το Βέλγιο, για να μείνουμε στην εθνική ομάδα του Βελγίου, και η φουρνιά που έρχεται πίσω από τούτους που έχει 5-6 χρόνια που προσπαθούν να πιάσουν είτε Γιούρο είτε Μουντιάλ. Και είχαμε τελειώσει και ο ίδιος ο Αζάρ που ανέφερε ότι εγώ να παίζω στην Εθνική Βελγίου και όσο μπορώ, και όταν δω ότι ας πούμε οι άλλοι που έρχονται από τις ακαδημίες είναι ιδανικοί να συνεχίσουν το δικό μας πέρα. Θέλω να πω να μέσουν το σημαντικό πράθυνα του Βελγίου, ότι πολύ σημαντικό γιατί βοηθά τα νέα ταλέντα. Δηλαδή μπορεί να μην το συγκρίνουμε σάχος σε επίπεδα με Premier League ή με άλλα πρωταθλήματα για να είμαστε ρεαλιστές, αλλά είναι ένα εξαιρετικό πρωταθλήμα για να βγουν παίχτες πάνω. Υπάρχει και ο ανταγωνισμός, είναι πρωτάθλημα που μπορεί να το κλωτσίσουμε να πάει, να είμαστε εξηγημένοι. Καλή πολλά ταλέντα που είναι... Έχει καλά παιχνίδια να δεις, είναι ένα πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα το οποίο θερμάτιζε και ο Γαλλικό που κάνεις, στο οποίο παρακολουθούν παραπάνω σκάουτερ για να βρουν νεαρά ταλέντα. Ο Βελγικό και το Γαλλικό είναι δύο από τα πρωταθλήματα που είναι κάπως υποτιμημένα, αλλά πολλοί παίχτες, μαζί και ο Κάντε, ας πούμε, που έπαιζε Link 2, Link 1, ας πούμε, ακόμα και στο Βέλγιο, ας πούμε, ότι είναι πρωταθλήματα που παρακολουθούν πάρα πολλοί σκάουτερ. Πριν το εξήξουμε όμως, θα βγάζω για τον προπονητή που παίρνω όμως, δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε λίγο τι εθνική ομάδα έπαιξε. Πού ήταν και την εθνική πριν 10 χρόνια, ας πούμε, πού είναι τώρα, και το γεγονός ότι, ξέρεις, ναι ο Μαντσίνι είναι φιλετικά στον εξαιρετικός προπονητής, η Ρωιβάκη μου λέει, αλλά μιλούμε ότι έπαιξε εθνικές οι οποίες στο παρελθόν κατακτήσαν και Μουντιάλ και Euro, άρα έχουν τον DNA ήδη, και ο άλλος προσπαθεί να χτίσει κάτι που δεν υπήρχε ποτέ. Οπότε να του κάνει το καπέλο να το καταφέρει, γιατί κατάφεραν κάτι που δεν κατάφεραν κανένας πιο πριν. Ενώ Μαντσίνι κλπ. Έχουν το βάρος της ευθύνης να συνεχίσουν. Ένας ακόμα προπονητής που θεωρώ ότι είναι εκπληκτικό, γιατί έκαμε κάτι παρόμοιο μαζί με τον Μαρτίνες, είναι ο Σάντος. Ποιος πάλι είπε Πορτογαλία πιο παγιά με το Φίκο. Λέαμε ότι ένα πάει και ένα πιάει, ξέρω εγώ, το Euro και ήταν και φαβορεί κάποιες φορές. Το 4. Όσο μάλλον στο Μουντιάλ του 6. Το 6, μπράβο. Το 4 και το 6 ήταν Θεωρούσαμε η φουρνιά, ας πούμε, που ήταν το φαβορί. Ήταν ο Ρονάλντο, ήταν το Φίπο, ήταν νέος, Τέκο, Ρικάρτο, Μανίς, ήταν Μπεχταράες, Καρβάλιο. Εννοώ ότι η διαφορά του προπονητή είναι κάποτε πού ήταν πριν η εθνική, πόσο την ανέβασε, τι έκαμε. Ενώ τώρα ο Μαρτίνε τα τελευταία χρόνια και ένα Βέλγιο και παίρνει το συνήθαστε μη τελικά, ας πούμε, και χάνει για λεπτομέρειες. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θεωρώ ότι είναι αυτή μια στιγμή που να καταφέρει και να καταφέρει κάτι το οποίο είναι ένα πρώτος πρόεδρος που να καταφέρει μέσα στην εθνική. Εγώ αυτό δεν τον έφτιαξα γιατί θεωρώ ότι και άλλες καλές πρόεδρες, αρκετά καλές πρόεδρες, καλύτερες, αλλά αυτό που έκαμε ο ίδιος ήταν εξαιρετικό για μένα τώρα και μια εθνική και να περάσει μια φιλοσοφία στα κατώτερα ηλικιακά στρώματα και ανεβαίνοντας να μπαίνει στο μυαλό του κάθε παίκτη διαφορετικά όπως πρέπει να πει, αναθέσει, ανασημαντικότητα, ήταν κάτι που ξεχώρισα εγώ. Και όπου λέμε πριν με τις προσωπικότητες, δηλαδή στο Βέλγιο, για όνομα του Θεού, Λουκάκου, Ντεμπρόινε, Αζάρ, Βίτσελ, ο Καράσκο που γράφεσαι για την ποιότητα του. Και σε θέμα διαχείρισης βλέπεις ότι ας πούμε τούν τα στέρκα προσπαθεί με τον α ή τον β τρόπο να τους προσαρμόσει κατάλληλα στο αγωνιστικό του πλάνο και να βγάλει την εικόνα του Βέλγιου τα τελευταία χρόνια. Δεν τύχε ότι στα προκριματικά ήταν τις καλύτερες ομάδες. Νομίζω ήταν μέσα στις 5 καλύτερες ομάδες που τελειώσαν αίτητες τα προκριματικά. Και ήταν καλός προπονητής, γι' αυτό και τον επέλεξα τσεστιχτοδόκιν την ώρα. Αλλά δεν μετανιώνω την επιλογή μου, την κρατούσα ξανά. Ναι, όχι, απλά εν τούτο ότι κάποιες φορές δεν σημαίνει πάντα ότι ας πούμε, αν πούμε ότι ο Πιέρς ας πούμε είναι ένας προπονητής. Ναι, και τα κάτω. Ως προς τη βοήθεια μου μπορεί να δω και στο ίδιο το άθλημα. Με τη φιλοσοφία των σκεπτικών. Ένα τον κρίνω μόνο και μόνο ανεκατέχτης εν τίτλων ή αν θα πιάει το πράγμα με την πίτσα, ας πούμε. Του το λέω κι εγώ όσον αφορά τη φιλοσοφία μου, το πως κρίνω έναν προμεντή. Όχι, πλά μπορεί να το έχουμε κάποτε και στο νου μας λόγω της Κύπρου. Ότι ένας προπονητής κρίνεται καλός, αν στο τέλος της χρονιάς κατακτήσει έναν τίτλο ή όχι, ας πούμε. Και καμιά φορά μπορεί ένας προπονητής να σου κάνει όλη τη δουλειά που χρειάζεται στο να φτάσει εμάς στο επίπεδο και αν στο επόμενο θα πιάσει τίτλο. Και αμένα που γίνεται. Ναι, έτσι να πει κανένας δύο ρεύσιμα στον προηγούμενο, ας πούμε. Να πούμε ότι το Σπέντορα κατάφερε να κάνει ό,τι χρειάζεται για να πιάει, ας πούμε, και τα ρεύσιμα και ο προηγούμενος. Θέλω που έχουμε και παίχτες δικούς μας εισαγωγικά από το πράθυλο μας. Πήγε πολλά καλά σήμερα, μέχρι στιγμή που έχετε έναν κόρο, ο Σάλα υποδείξε στα που είναι ακριβώς δικό μας, αλλά όχι ο Σάλα είναι στον Απόλλωνα, ο Σάλα είναι μπροστά. Μάλιστα, μπροστά, ναι, ήταν και εγώ. Ο Σετρπά και ένα τίλα μπροστά, είναι που είναι, Ρόλαντ. Ξεχωρίζεται, δηλαδή, έρχεται πολλά σοβαρές, δυσκολεύτες τους ελληνικούς αμυντικούς, δεν βλέπεις τον να πεις ποιος είναι τούτος, αν τον ήξερε μπορεί να πεις. Ναι, είναι εξαιρετικός, απλά ξεχώρισα λίγο τον άλλον λόγο του ότι ξέρεις πιο εύκολο να προσελκύσει τα βλέμματα για να μπορεί να αγγίξει, να μπάσα κλπ. Ενώ άλλος αν έκαμε τα βασικά, μπορεί να το ξεχωρίσει. Και μπορεί να είναι καλό. Εντάξει, έχουμε άλλους που τώρα είναι ενεργειά, την Ομονία είναι ο Ντούρης, ο Κούμποτσαν, ο Λαν. Ο Λαν δεν ξέρω, ήταν βασικός, δεν ξέρω αν έπαιξαν. Στην αποστολή. Ναι, ήταν πάγκο. Που τσούς το παίξα, ήταν καλός. Ο Σπυρός και παίξε 10 λεπτά. Μάλιστα. Ο Κούμποτσαν ήταν καλός, ο Λακρόν το παιχνίδι. Ο Αραγιούρη. Ο Αραγιούρη πέραμε τη φάση του πέναρτη, ήταν που τους πιο σταθερούς της Φιλανδίας. Νομίζω είναι τυχαία που είστε τον παιδί, δείχνει να παίχνει, αν μπορείς να παίξεις σε ψηλό επίπεδο, ας πούμε. Ενώ δυσκολεύκουμε να πιστέψω, γιατί και ίσως λόγω ιδιαιτρών λιών της ομάδας υπάρχουν αδικήτες και λιών ως προς την ποιότητα τους αν παίχτε, ας πούμε. Είναι αρκετά καλό και κεφαλοσφαιριστής και την μπάλα κάτω και τα μελοκιάτα του καταφέρνει να μην τα αφήνει να φαίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, σου όλα τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κεντρικού αμυντικού μπορεί να είναι λίγο πιο αργός, αλλά οκ. Το παράξενο ήταν που τον ακούσαμε ποτέ σε μεταγραφικό στόχαστρο μεγάλης ομάδας. Δεν τον άκουσα εγώ. Νομίζω ότι είναι εξημένα που διακατέχει τον ίδιο τον παίχτη. Ακόμα και τα αρνητικά του χαρακτηριστικά μπορεί ας πούμε με το μυαλό μου. Ναι, αρκετά εξυπνός, εμπειρός. Να τα αφήνει στην άκρη να έρθουν τόσο πολλά. Και ο Βαλακάρη φορά με αυτούς. Ναι, είναι πληκτικός. Πέμα τη Γενάρη να δούμε. Μου γίνεται. Εννοείς το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Φίλε, εντάξει, προσπαθώ που το μετερίζει μου στο Sportem να γράφω κάποια πράγματα. Είχα τη μιλήσει για τον Μάτ προχτές. Προσωπική μου μαρτυρία να σου πω ότι ποτέ δεν γράφω κάτι γιατί δεν το προτσεκάρω. Σε μου βέβαια τις πληροφορίες όλων των συναδελφών. Δεν έχω κανένα θέμα με το που γνωρίζει ο καθένας που μου γράφει. ενώ ευτιμώ τα ούλα. Όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που για να γράψω κάτι θέλω να είμαι όσο πιο σίγουρος γίνεται κοντά στο 100% ότι ισχύει όπου γράφω. Πόσο εύκολο είναι όμως το νόμο? Φίλε είναι. Είναι γιατί ξανασώσω στο προηγούμενο live η είδηση εμένα αφορά. Δηλαδή πέραν το Αντρέα πριν που έρχομαι. Με ενδιαφέρει ότι εύκολα τα πίσω. Ούτε έχω έννοια να κάτσει όλοι, αν θα επαληθευτώ. Γιατί έγραψα ότι στη λίστα του Ρόκα και ήρθα σε επαφή. Που στιγμή που εγώ ξέρω τι έγινε με το πράγμα, εγώ σαν Γιώργος, ξέρω ότι δεν έγραψα ψέματα, γιατί δεν το κάνω χέρι μου να γράψω ψέμα. Δεν έχω θέμα να μιλήσω. Ούτε ξέρω ότι αύριο μας το μένα και να μου πει ελάχισης γιατί ευχαριστούν τα πίσω. Δηλαδή στο περιβάλλον που δουλεύω έτσι εργαζούμε. Εν την γίνω την είδηση, γιατί δεν μου το επιβάλλει κάποιος να εγγυνήσω. Αν την ευκάλλω μέσω από σχέσεις που έχω με φίλους και γνωστούς, καλώς. Ποτέ μου σίγουρα να πιω τηλέφωνο κάποιον που δεν τον εκτιμώ ή που έχω σχέση μαζί του για να του πω ρε φίλε, πέ μου το και το. Για να το προσπαθώ να ευρωδήσω και να επαληθεύσω από άτομα που έχω ήδη σχέση φιλική, που έχω μια νοκιά επαφή. Ξαβάσου το. Δεν έχω έννοια, αν χάσω μια είδηση να σου το πω έτσι και βγάλει άλλος μια είδηση για την ΑΕΚ που είναι το ρεπορτάζ που είμαι λίγο παραπάνω, ας πούμε. Δεν έχω πρόβλημα. Είμαι όπως θα ήμουν πριν 10 λεπτά που δεν το ήξερα. Φτάνει να κάνεις εσύ σωστά. Ναι, μου παίρνει πίεση εμένα ότι έχασα μια είδηση. Φυσιολογικό ρε φίλε. Είμαι νέος στον χώρο, έτσι ρεπόρτερ, ειδικά της ΑΕΚ που είμαι πιο εμπειρή που εμένα. Δεν έχω θέμα. Προσπαθώ να εξελίσσουμε. Λίγο tricky όλη η φάση. Φίλε, πάσου, είναι σημαντικό να μην δέχεσαι την πίεση που την ηγεσία του σταθμού που δουλεύεις. Που να πούμε ότι είναι σημαντικό γιατί πολλοί, ας πούμε, που τους συντάκτες μπορεί να θέλουν να βγάλεις είδηση. Φίλε, μπορείς όμως να βάλεις τον συντάκτη σου σε δύσκολη θέση. Να προσπαθείς να το εξηγείς κάποια πράγματα, να χτίσει κάποιες επαφές, ναι. Αλλά εγώ τώρα να μιλώ συνέχεια με κόσμο, να υποχρεώνουμε σε να μάθω μια είδηση που μπορεί κάποιος αύριο μετά να πιάει να μου πει ρε φίλε, εγώ βοήθησα σε, κάνω τούτο. Να σου πω εν ολίγης, ρε φίλε, δεν θέλω καν να κρατάει μπέμπτα μου. Εν το γουστάρω ρε φίλε, λάζω και δώσω στα μάτια, μην παραμένει ξαφκαλό ειδησή. Εντάξει, σπάσε πολλά ούλα. Εντάξει, φίλε ρέμισε. Εντάξει, μάφια με τώρα. Σπάσε τα ούλα, πελτό, να τα χρεώσουμε, παρακαλώ. Εντάξει ρε, οκ, μηνύς και η θωρήτα το ίδιο. Πουλάλι. Ναι, θέλω να σου πω, γιατί μου ανεβαίνουν οι τόνοι για να μιλάμε. Εσύ κάνουν το sharing by έρχεται. Δεν θέλω να μην φέρθω λίγο μαδά γιατί το αμέλια, πιο ώρα τα είσαι μου τα δάμε. Συγκλάστρα για να μην έρχεσαι το γύρω τώρα, πήραμε. Λιγότερα η ΑΕΚ δεν μου σου εξήγησα. Δεν μου γίνεται, να πω ένα δύσκολο ρεπορτάζ και μέσα από τον να σου πω ότι θεωρώ πως οι κινήσεις του Ρόκα στην Κυπρέου είναι πολλά σημαντικές. Την ώρα που μιλούμε, έκλεισε τον Εγγλέζου. Εμπρός τον πυλώνο Παρασκευά. Η ΑΕΛΤΣΙΑ είναι οι δύο ομάδες που έκαναν σχετικά καλές με... Γλύωρα θα πούμε. Ναι, γλύωρα πιο ασφαλείς μεταγραφικές κινήσεις. Κυρίως η ΑΕΚ επέλεξε, αν είναι ο Παρασκευά ο 7ος σε μεταγραφή, ενώ ο Ρωμό, ο Λατούντζι, ο Τιάκο, ο Άγχελ Γκαρσία, ο Μαρτίνεθ, ο Εγγλέζος του Βασιλτών. Ναι, που η πλήστη που τους πίπες είναι γνωστή στο Λιπράγον. Οι πέντε. Και με σημαντικά αγωνιστικά λεπτά. Εκτός Γκαρσία και Μαρτίνεθ, οι άλλοι πέντε πάνε για κακό πράθλιο. Ναι, ναι. Της ουσίας... Όλα τον και προσκορτής αλκής, μου προσκορτής κανονιώτης. Ναι. Και πάει ακόμα ένα επιθετικό, εξού και προέκυψε ο ΜΑΤ και γι' αυτόν είχα μάθει και εγώ τις επαφές που είναι δεδομένο ότι να κλείσει ο ΜΑΤ, αλλά είναι ψηλά στη λίστα. Οπότε και ο Κύπρος ο Χριστοφόρου ψηλά, μια επιλογή για το κέντρο της άμυνας, γιατί αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ μηνίσκουν 4 καινές θέσεις. Αν έρθει ο Μάτι κάποιος επιθετικός, μηνίσκουν 3. Θέλεις ένα center back, μεσοβαθκιό, ένα μέσο και έναν ακραίο. Ελείψαν τη θέση, αλλά πρέπει κάποιος ή κατάλογο β' Κυπρέος για να μπορέσει να καλύψει τη θέση. Και γι' αυτό θέλει Κύπριον, τερματοφυλάκα δεύτερον τρίτον σχετικός όρος του τόσο, ο Τούμπας εκεί μαζί με Μαρτίνεθ που θεωρείται ο πρώτος Ισπανός. Με εμπειρία στη Λαλίνκα. Πολύ μουρμούρα για τον τερματοφύλακα. Λόγω ηλικίας, αλλά οι παραπάνω αντιλαμβάνονται ότι ο Ρόκα είναι τα κοιτά τούτα. Δηλαδή έχουν το δείγμα του Ρόκα με άλλους παίκτες που έφερε, που ο Λαρένα η χρονιά που έφερε ήταν 37 χρονών, δεν με τα μνήμη μου. Ο Αγοράφιος είναι 38, εσύ καταλάβες τον πολλά. Όχι, αλλά έφτασε πιο πριν και έκαμασή. Υπάρχει μια διαχείριση, ο τερματοφύλακας και ο παίκτης που τρέχει μέσα χιλιόμετρα. Θέλει εμπειρία, τοποθέτηση καλή, να ξέρει πότε να πέσει, τι να κάνει, πότε να κάνει έξοδο. Το μεγάλο πρόβλημα με τον Μαρτίνεθ και για μένα προέκυψε κάπως μου, είναι και ο τραυματισμό του. Αλλά οι οπαδοί της πιστεύουν και θέλουν να πιστεύουν και λογικό, και εγώ το ίδιο, θέλω να πιστεύω ότι ο Ρόκα μελέτησε τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή, έσταληκαν τα αρχεία στους γιατρούς της ΑΕΚ, στους αρευτές. Σε όλα τα χρόνια ο Ρόκα μας δείξε ότι κάνει... Συμφωνώ, συμφωνώ. Και είναι εύκολο να πει σε όλους τους παίκτες μέσα. Κάμε και λάθη, αλλά ποιος δεν κάνει. Να πάω εγώ να πιάω έναν μπάζι 4 χρόνια, θα κάνω λάθη. Όχι, απλά έχει μια λογική μεν. Ο Ρόκα μόλις με το που ήρθε πάλι πίσω σε σχέση με το πώς ήταν κάποια πράγματα πιο πριν. Καλή πιο μπαρδιά, δηλαδή μπορεί να δεις να σκάβασεις πίσω από σκηνή. Να ξέρεις ότι ο Ρόκα κάνει κινήσεις και για τα αποδυτήρια. Προσέχει πολλά τα αποδυτήρια. Και οι παίχτες της ΑΕΚ όταν μιλούσε συνεντεύξεις και ο Παγιωτέτε, για παράδειγμα, είπε το κλειδί μας είναι τα αποδυτήρια. Θέλει να έχει παίχτες που τους ξέρει, να... όχι να τους ελέγχει, για να μπορούν να μην αλλάξει τα αποδυτήρια. Να μην δημιουργηθούν κλικές εισαγωγικά. Θέλει όσο μπορεί να κρατά τα λουρκά. Και θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η επιλογή Καταλά. Σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να δουλέψαν μαζί, μου ξέρει τι εστιάζει. Καλά, είσαι απίστευτο σεβασμό που την ΑΕΚ. Ναι, κυρίως την ΑΕΚ τον ξέρουν και όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Τόσο χρόνια μες στην ΑΕΚ με τον τρόπο του, δηλαδή μπορεί να αντιληφθεί πολύ εύκολα. Τι θέλει ο Ρόκα, δεν θέλει η ΑΕΚ. Έκαμε και μεταγραφές με πιο μικρούς παίχτες, στον Λατούντζι, τον Εγγλέζου που είναι 27 Εγγλέζου, ο Λατούντζι 21. Ο Ρόκα δεν βλέπει λίγες. Ούτε ποθέμι σε βλέπει, που λαλούσαν και Ισπανούς. Φίλας γονάψου μου. Δεν διαφωνώ, έφερνει πολλούς Ισπανούς. Αλλά η ΑΕΚ είναι καλύτερη της πορεία με Ισπανούς. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα, ήταν που γράφεται αυτό το παίχτη, ποτέ δεν είναι. Εγώ το μόνο που είδα που ο παδός της ΑΕΚ ήταν για τον τερματοφύλακα. Ναι, και για τον παίχτη της αρχής, ότι τώρα έφερε. Αλλά θεωρώ ότι αν εγώ έφερε έναν έρθει και βάλει σου και 8 γκολ. Θα θυμάται κανένας ποτέ δεν ήρθε. Ίσως σε το κομμάτι που ο Ρόκα να κάνει προσεγμένες και σωστές κινήσεις, όπως μας συνήθιζε τα 4 χρόνια πριν που ήταν. Το θέμα όμως με τους νεαρούς, γιατί οι ΑΕΚ ξέροντας και κάποιους νεαρούς έχουν ποιότητα. Ανανέωση. Ναι, κατά πόσο ας πούμε πουλούν τους νεαρούς να δοθούν ευκαιρίες έτσι ώστε να μπουν και ήδη μες στην... Ναι, ένα θέμα είναι ότι γίνεται λόγος για τη μη χρησιμοποίηση Κυπρίων παίχτων. Και δεν έφυγε να σπέντω το μάσο Ιωάννου. Ναι, έφυγε ένας Θωμάς, έφυγε ο Αντωνιάδης. Πρέπει να έρθουν άλλοι μέσα να τους αντικαταστήσουν. Που λογικά από ό,τι φκένει το ρεπορτάζ θέλει να τους δώσει παραπάνω χρόνο και ευκαιρίες. Όχι ο Ρόκα, το τεχνικό team, ο Ρόκα και αποφασίζει ποιος να παίξει. Ναι. Το καταλάβει με τους συνεργάτες του. Παρεμπιπτόντως τους περιμένουν ακόμα έναν βοηθόν προπονητή. Ενώ του Τουρπο Γοντζάλες, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ενώ ο Μαρ Χάρακ πρώην τερματοφυλάκων με δουλειά στην Καλίνγκα. Ο Πούλπο, ναι. Ο πρώην τερματοφυλάκων φαίνεται ότι είναι πολλά σοβαρή κίνηση από πλευράς βιογραφικού πάντα. Σοβαρή με παρεξήγηση, ενώ μια κίνηση που έχει υπόβαθρο πολύ πίσω της σε προϊστορία και ίσως να αποτελέσει το σημείο κλειδί. Ναι, και οκ, είναι πολύ σημαντικό να πλησιωθεί το team του Καταλάβα ακόμα έναν βοηθούν προπονητή. Υπάρχουν κάποια ονόματα στο τραπέζι, περιμένουμε να δούμε. Θέλετε να έρθει κάποιος που ξέρει την ΑΕΚ, και τι σημαίνει ΑΕΚ, θέλει το Ρόκα το πράγμα. Και αποβαίνουν κάποιες κινήσεις σημαντικές όπως του μέσου ας πούμε. Η ΑΕΚ θέλει έναν παίχτη επιτέλους να έρθει, να μπορεί να κουβαλήσει μπάλα και να δημιουργήσει. Έφερε κάποιους παίχτες που ευκήγαν τόσο. Η ΑΕΚ πέρσι είχε εγκληματικά λάθη στον προγραμματισμό με τον Πόντε. Ο Μουρίγιο έκαμε και γιος κάποια πράγματα λαθασμένα. Ήταν η αρχή της κατηγούσας, αλλά οκ, προσπάθησε ο άνθρωπος. Για μένα ο Πόντε έχει να επιδείξει χειρότερον έργο από ότι ο Μουρίγιο στην ΑΕΚ. Ήρθε ο Ρόκα να προσπαθήσει να συμμαζέψει την κατάσταση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Πρέπει να φύγουν πολλοί παίχτες που πληρώνονται, που συμβόλαια. Γνωρίζετε εσείς καλά, γιατί κάποιος εσάς από την τριβήσου με την ανόρθωση είναι ότι είναι εύκολο να πεις κάποιον παίκτη που έχει συμβόλαιο, να φύγει από την Κύπρο, να πάει αλλού, θέλει να βρει ομάδα. Και ώσπου να βρει ομάδα δεν μπορεί να δυσκολεύει. Είναι μεγάλη διαδικασία του το πράγμα. Ο Ρόκα όμως άρχισε να απονορίζει τις επαφές. Και εν κατακλείδη θεωρώ ότι το σημείο κλειδί είναι ο στόπερ που είναι να έρθει, να είναι καλός. Μπορεί να είναι και λίγο πιο σημαντικός από μέσο για μένα. Να είναι καλός ο στόπερ να πετύχει. Ένα στόπερ τύπου Καταλά Μουρίγιο, το δίδυμο. Να μπορεί να κατεβάσει μπάλα, γιατί αν με τη φυγή Καταλά έχασε το δίδυμο. Δεν έχασε μόνο παίχτες από κέντρο που οργανώνα. Έχασε και μακρινή μεταβάση του Καταλά, την ηρεμία του που τα μετώπισε. Δηλαδή, τούν το κομμάτι που σου έβγαζε στο γήπεδο. Έχασε πολλά παραπάνω από απλά ενώ η κερδιμένα καλά. Αλλά είπε και ο Τσάβι εύστοχα στην παρουσίαση του. Δεν μπορώ να σας πω και να λέμε ψάχνουμε αντικαταλά. Οι παίχτες ευθείας δεν έχει αντικαταλά. Ξέρετε το και αντιλαρένα. Πρέπει να φέρουμε κάποιους παίχτες που να μπορούν να αντεπεξέλθουν. Το να κατά πόσο είναι εύκολο να πείσεις τέτοιου ελληνικούς παίχτες να ξακατηγορήσουν στον εσύ ενώ παρόν μιας ποιότητας, δεν ξέρω. Ο Ρόκα γνωρίζει. Έχουν να πούν ότι με τις επαφές πάει τα καλά. Ότι έχει τον τρόπο να πείθει παίχτες να έρχονται στην ΑΕΚ. Για το project που χτίζει. Ναι, έχει και ιδιόκτητο γήπεδο για να καταστάσεις. Σημαντικό, εμένα να με πιάνουν π.χ. εγώ στην Ισπανία να παίξω μάπα και άλλος αν μου το μισό και ικανοποιούσε με, ήταν να δω το project. Σίγουρα, ναι. Είναι ένα ελκυστικό project με το δικό της γήπεδο, τις εγκαταστάσεις που είναι σημαντικό. Το ότι μην λέμε ψέματα είναι μια ομάδα που 7 χρόνια έχει όνομα και δηλαδή πληρώνει καλά στην ώρα. Μαθηγιώς θα έχει ο κόσμος μαζί με τους παίκτες που παίζουν. Επειδή και εγώ είμαστε στη δουλειά μου, καιρώνουμε στην ώρα μου, καιρώνουμε πριν από δύο. Δεν μπορώ να μένει με καλά. Γι' αυτό και έχει απαιτήσεις ο κόσμος. Ναι, τώρα να κάνεις 2-3 παιχνίδια κακά, 4-5 εντάξει, αλλά πρέπει να θέλει να δικαιολογείς το μισθό σου. Γιατί η ΑΕΚ έφερε πολλές πατάτες εισαγωγικά με την τραπεζόρα τα τελευταία χρόνια. Τις οποίες πληρώνει τώρα πατάτες. Με 2-3 λαθασμένοι προγραμματισμοί ήταν ευκαιρία να την πάρουν λίγο πίσω. Η επαναφορά του Ρόκα σε το πόσο του τεχνικού διευθυντή δείχνει ξεκάθαρα την υπόθεση της διοίκησης να μην υποχωρήσει. Δηλαδή να ξαναπάρει την ομάδα, και αμέ που ήταν, και ακόμα στο πρωτάθλημα. Γιατί ποιος είναι ο στόχος, ξέρουν το ξεκάθαρα. Ασκέδωσα δεν το λάβω. Εντάξει, είπε ο πρόεδρος κάποια πράγματα με τα budget, δεν διαφωνώ ότι κερδίσει το πιο ψηλό budget, ο πέπτυνο το budget του πρωταθλήματος. Αλλά καλώς ή κακώς η ίδια διοίκηση έχει τις απαιτήσεις. Πάνω, όταν πρέπει να δικαιολογηθούν και τον κόσμο, ο κόσμος ξέρει και η διοίκηση αντιλαμβάνεται το, προσπαθεί με το budget που έχει. Το καλύτερο δυνατό. Μια διοίκηση που έκαμε πολλά σωστά, έκαμε και λάθη. Θα ήμασταν παράλογοι να πούμε ότι μια διοίκηση δεν κάνει ποτέ λάθη. Κάνει λάθη που προσπαθεί του την ίδια μάποψη για όλους. Παραδεχτήκαν το νομίζω. Ναι, και γι' αυτό προσπαθούν και με την επικοινωνιακή πολιτική να σήμερα Δευτέρα ανοιχτή συνάντηση να φέρουν τον κόσμο πίσω. Γιατί υπήρχε ένα χάσμα. Αυτό με το συζητήσει ότι κάπου χάθηκε. Ναι, και ευθύνεται η διοίκηση να αντιληφθεί. Γι' αυτό να αλλάξει το όλο θέμα. Είναι σημαντικό, δεν είναι καμία λάθη, είναι να το παραδείγμα. Σημαίνει εξελίσσεσαι. Ναι, είσαι σε τόπο επίπεδο. Μα γνωστή και η παροιμία το μέσα από τα λάθη μαθαίνει. Ναι, εξελίσσεσαι, καταλάβεις ότι έκανα λάθος, παραδέχουμε το. Ενώ μα το θέλω εγώ, δεν θέλει να ακούσει να του πει ένα έκανα λάθος και έτσι δεν λάθος. Ναι, να δίνεις εν κριτική ρε φίλε, ο κόσμος είναι η ομάδα ολόκληρη. Εκεί να σου αλλιώ πάνω στην άποψη του είσαμε τη θέση. Καταλάβες. Οφείλει να τον ακούσεις, να τον ακούσεις μακριά από ακρότητες πάντα και φρίσερ και πολλούντα. Είναι περιστατωμένα να πει κάποιος την απόψη του, και φίλε διαφωνώ με τούτο. Και δηλαδή πες τα παιχνίδι, έχεις 2.000-3.000 κόμμα στην Κερκίδα και μπορείς 3.000 να συμφωνούμε με την τεκάτα που κατεβάζεις το κάστρο του προπονητής. Εντάξει, ναι. Αλλά το αποτέλεσμα προπονητής της Κερκίδας πολύ. Κατάλαβες το αποτέλεσμα και όπου να δείξει. Και ο κόσμος είχε απαιτήσει τρέφει για το ποδόσφαιρο είναι πολλά ψηλά στις προτιμήσεις του. Είσαι απαιτήσεις όπως από την ΑΕΚ, γιατί δημιουργείς εντοστές, έχουν όλα τα πράγματα που χρειάζεται σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή εθνική ομάδα και σε προπονητικό επίπεδο και σε ακαδημίες έκαμε. Μάλιστα. Επένδυσε πολλά, έφτασε εκεί πέρα. Οπότε είναι επόμενο να περιμένει να δει αποτελέσματα. Και δει να πω γιατί είπα για τις ακαδημίες, επειδή λογικό να δίνεις τόσα λεφτά, περιμένεις να βγουν Κυπραίοι από τις ακαδημίες, να παίξουν ποδόσφαιρο, να φέρεις και εσύ καλούς Κυπρίους να μπορείς να κάνεις μια καλή πορεία. Και ξαναείπα σας την άποψη μου ότι ομάδες που έπιαν καλά τελευταία χρονιά είχαν καλούς Κυπραίους. Ομόνια, ο ΑΠΟΕΛ τα χρόνια που έκανε το πρωτάθλημα. Να πω όλο τόσο ο Κύπελλον ήταν εξωτερικά αρτήματα. Ναι, βασίστηκε σε Κυπραίους καλούς, ο Κορέα, φούλαρε τα κόμπες του. Δηλαδή δεν μπορείς 15-16 ρε φίλε πόσοι να σου κουνούλει. Θέλεις Κυπραίους να σε κουβαλήσουν. Το αν έχουμε έτοιμους έναν άλλο Παπαγγελιό και έχουμε όλες ευθύνες μας γύρω γύρω γιατί δεν έχουμε Κυπραίους. Μας το θέμα να είναι έτοιμος ένας μικρός Κύπρος ποδοσφαιριστής, εν καθαρά το πόσο είναι διαχειριστεί ο κάθε προπονητής. Άμα τον έχεις, ας πούμε, πας στον πάγκο, είναι του διάσεις ευκαιρίες, πώς είναι να εξελίξεις. Τι θεωρούμε ευκαιρίες, σε όλους το παιχνίδι, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Κάθε Μάη, λέμε, παίξαν και πριν εκεί, Σεπτέμβρη χάνουν. Ναι, και βάλουν στον Μάη που σε διάφορα παιχνίδια, το θέμα είναι να τους βάλει να παίξουν, απλάξεις, έχουν ολευτείς, έχουν πρώτα και προπονητές. Έχουν και οι παίκτες με τους καλοπαίκτες. Έχουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι, δεν είναι ότι βάλει έναν παίχτη, αν δεν παίξει καλά σε πιο παιχνιδικά, διαλύουμε τον. Αν παίξει καλά σε πιο παιχνιδικά, κάνουμε τον Θεό, ας πούμε, και μετά ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Δηλαδή κάνεις πιο καλά παιχνιδικά, και ανεβάζουν τις προσδοκίες, ο παίχταρας, ο νίδος, που δούτος, και μετά μπορεί να μην πάει καλά, γιατί έτσι γίνεται, κάποτε πάεις καλά, κάποτε δεν πάεις, και ξεκινάς πάνω στις προσδοκίες που δημιουργείς εσύ, όπως δεν είναι εγγυνός, να τον κριτικάρεις. Εντάξει, κάπου διαλύσεις τον Γιώργο. Βασικά είναι η υπερβολή όταν πιένει καλά και η ισοπαίδωση όταν πιένει καλά. Κράτα έναν balance για να κρατήσεις τον παίχτη, ας πούμε, να μην πάρει ούτε ενός του αέρα, ούτε να καταρακώθει που γίνω που γράφεις τα αρνητικά. Και για τα τελευταία λεπτά θα συζητήσουμε. Φίλε, έτσι λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε το μεταγραφικό σκηνικό των ομάδων μας στην Κύπρο. Έκαμε το ΑΠΟΕΛ έτσι την την έκπληξη, θα έλεγα. Ναι, ο Κρυασβίλη και η Ιταλία, δύο ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν με την ποιότητα του στο περσινό πρωτάθλημα, έκαναν τους δικούς τους και θα έλεγα πως ξεκινά να χτίσει πολλά καλή ομάδα του ΑΠΟΕΛ, με Κλωναρίδι, έφυγε ο Σταχίρι, έφυγε ο Σουέ, να ψάξει να αντικαταστήσει, αλλά είναι ένα Κλωναρίδι, ο Κρυασβίλη, προσπαθεί τώρα να βρει παίκτες στο χρόνο του κέντρου. Εντάξει φίλε, οι μεταγραφές είναι να κάνεις εν ονόματα αν ενθουσιάζουν, αλλά πίσω με την κόνη είναι ένα. Αν μπορέσουν να παίξουν στο γήπεδο. Εντάξει, παίκτες τους οι οποίοι... Ξέρουμε τους. Μπράβο. Γνωρίζουν ότι είναι καλοί παίκτες. Σημαντικό τούτο. Αλλά να τους έρθει δεδομένια. Ναι, ξέρουμε το. Και η συνεργασία με τον προπονητή να είναι σημαντικό. Ναι, με τον Savvas είναι ιδιαίτερος προπονητής που ξέρεις. Δηλαδή θα γίνεται δουλειά του. Είναι απαιτητικός, ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ταύτιση. Νομίζω μελετούνται τους υπευθυνούς. Αλλά εμένα είπα στο Μάρκη το όνομα. Αντιλαμβάνομαι ήταν μεταγραφικό ντεμαράζ, προκάλεσε στον κόσμο έτσι μια χαρά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Ένας πρόξιμο καλό. Φίλε γιατί τερματίσαν 8η, δεν έπιαν τελικών, πρέπει να ρεφάρουν σωσιακά με τα ονόματα. Ναι, η Μουρίγιο ήταν διαφορετική. Αλλά να σου πω κάτι, ρώτα να κοελίσταν τώρα, 15 Ιουνίου, τι πρότειμα, να του φέρει 10 παίκτες που τους ξέρει μάνα του τσαπιάν το πράθλημα ή να του φέρει 10 ονόματα για αυτόν τρίτη. Εντάξει, να σου πω όμως τι γίνεται στην Κύπρο, Ρωμωτή. Πρέπει αναγκαστικά και γίνεται πολλές φορές σε αντίθεση με τα οικονομικά δεδομένα. Όπως έκαμε ένα όρθωση με τον Τούρι, ας πούμε, τώρα δεν ξέρω πώς είναι να τους κοιτώ ότι αγόρασε με 600 στον παίχτη που κάνουν τα ρεπορτάζ που βγαίνουν από έτσι ένα συμβόλαιο ψηλών, ας πούμε, πολύ μπορεί να δει ένα όρθωση ότι όπως και το κάνουμε, ο κόσμος αρέσκει το πράγμα, ενθουσιάζεται. Δεν λέω για το αν είναι σωστό εντός της ομάδας οικονομικά, διοικητικά. Απλά μιλώντας με φίλους, ας πούμε, είδα έναν ενθουσιασμό με φίλους τα οποία. Λέμε σεβαστό να ενθουσιαστείς και εγώ είπα, εγώ και δεν που κάνουμε, αλλά και να παρέτω ότι να πέτουν φωτιές. Όχι, εννοείται, απλά άμα του λες ότι το από τα τελευταία χρόνια μετά τον καιρό δεν είσαι επιθετικό, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει. Και φέρνει θα είναι που τον είδες, μάλιστα, και είδες έναν που μπορεί να προσφέρει. Φυσιολογικό να έχεις μια ανυπομονησία. Λάλλη και εσύ άντρα μου πάει πράγμα επιθετικό. Μαζί σου, συμφωνώ, μα για κάτι δεν πατένεις και το πράγμα. Και να έχεις τα πόλη ομόνια, να έλα πολύ να αναρθώσεις. Και πάντα πολύ πιστικοί οι παίκτες που παίζουν μεσοπαιδικά. Απλά εγκαλά περιμένουμε να θεωρούν τον εκάστοτε παίκτη. Π.χ. ο Ζαχήν θα παίξει το μόνο ένα πρώτο χωρίς να ξέρω τίποτε. Λέω, να πάει σε μια άλλη κυπριακή ομάδα που να θεωρηθεί μπαμ, ας πούμε. Πρέπει να περιμένει να οδείς. Θα ενθουσιαστεί με την ανακοίνωση. Ποτέ με μη δεν είσαι ο πράγματα ρε φίλε. Δηλαδή, έλα λοτούτος εγκάμνη τους κάμνη. Καθρέφτησε το γήπεδο. Είναι ο Κρυασβίλη και οι δάσκελες που ξέρουν την πρέπει πραγματικότητα, ξέρουν την ζωή τα με, ξέρουν την οτροπία. Ο ένας ένα χρόνο άλλος παραπάνω. Βάσει τα πολύ μια επίσης μεγάλη ομάδα, με απαιτήσεις, άρα ξέρουν τι σημαίνει να έχεις απαιτήσεις. Πρέπει να δείξουν ότι δικαίως έγινε και η υπέρβαση, γιατί έχουν και τότε την πίεση πάνω. Ότι έγινε και η υπέρβαση για μένα, ας πούμε. Και αν δεν αποδώσουν, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, να αρκέψει μουρμούρα, παραπάνω πίεση, που παντού, και να μην αλλάξουν κάποια πράγματα. Όπως και ο Μόνος, ας πούμε, πιο παγιά, που έφερνε το ένα όνομα πίσω από το άλλο. Πού εκατέληξε η ομόνια πριν να έρθει ο κύριος Παπασταύρου. Ξέρεις ποιες ομάδες έχω περίεργη για να πώς είναι να κινηθούν. Ο Άρης. Πολύ νόμας και ανόρθωση. Από όλο ένας τάξης, ο Γερμανών ήδη έκαμε δυνατότητα. Με την έννοια ότι καταρχάς, έναν προπονητή που υπενοχίζεις ότι έκανε οικονομική υπέρβαση είναι όφερο. Ναι, το αλήθεια είναι ότι εμείς έκαναν την υπέρβαση μας στον προπονητή. Άρα σημαίνει ότι πάλι υπάρχουν ψηλές απαιτήσεις και ενώ τρόπος το δείξει ότι θέλω πρωτάθλημα, τέλος, ενώ δεν υπάρχει και με την όρθωση που ανανέωσε άλλα δύο χρόνια και περιμένει ακόμα ο κόσμος να ακούσει τον Πουραλούν όπως έκαμε τα παιχνίδια, να ακούσει ονόματα να έρθουν. Δηλαδή ακούει μόνο ανακοινώσεις παιχτών να φεύγουν. Δεν ακούσει ακόμα να έρχονται. Εντάξει, η ανόρθωση έτσι όπως έχουν τα πράγματα να έχει μια ολική ανανέωση. 10 παίχτες. Έφυγε ένας, έφυγε ο Γκαλίτσιος, έφυγε ο Μαρκάσα, έφυγε ο Μίχα, ο Κρυασβίλη, ο Κουλιτάια, ο Ταουσβίλη. Ο Ταουσβίλη είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Έφυγε 6 παίχτες που ας πούμε ότι θεωρούνταν και βασικοί, δεν ήταν απλά ο Γκαλίτσιος, υπάρχουν κάποιοι παίχτες που είναι εδώ σαν αναμενόμενο πως έναν Μπαλτσουμιάνο, Ελοντού, ας πούμε, που δεν ξέρω ακόμα τι έχουν αποφασίσει για εκείνους. Οπότε αντιλαμβάνεσαι να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική ανόρθωση με την νέα χρονιά. Όπως και ένας νέος Απόλλωνας, η μόνη ομάδα που ουσιαστικά έκανε τόσες πολλές κινήσεις είναι η Ομονία. Έντεσε και ανάγκη. Εντάξει, για τη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι και όσα ακουστήκαν και για ο Κρυασβίλη και για ο Τσαχίρι είναι έτοιμοι, θέλουν πολλές ποινικές. Ίσως ολάρχουμε τον Ταραπουλούτζιν, ας πούμε, τη συγκεκριμένη φάση, όπως ακολουθούν την ίδια πολιτική τα τελευταία 3 χρόνια. Συγκεκριμένη περίπτωση να ταιριάζει στην ομάδα στα κατάλληλα οικονομικά πλαίσια και κινούνται σε εκείνο το κομμάτι. Βλέπεις ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια πάλι αρχίσαν να κάνουν μεταγραφές, ειδικά στην περσινή χρονιά. Και πάλι, εντιαμέ η ομάδα έχει έναν βασικό κορμό που πριν, κάνεις κάποιες πινεγίες, μικρές κινήσεις. Και αν όρθος ρε φίλε ξεκάθαρα κλειθιά στον τιμού, γήπεδο καθρέφτης, άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτε. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη τώρα, άνθρωπος μας έδειξε τι έφεραν, δεν έφεραν ακόμα. Ναι, όχι, ισχύει. Περιμένεις να δεις απλά μια μικρή δόση ανησυχίας που πάντα υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει. Ναι, όχι, πάντα. Ενώ υπάρχει μέχρι να ακουστούν. Αύριο μπορεί που τις 20... Παρακαλυτές ανακοινώσεις πράγματα. Στις 20 Ιουνίου, στις 10 Ιουνίου να φέρει με παιχτες. Νομίζω, οκ, καταλαβαίνουμε ότι είναι σαν ορθέση της κάθε ανορθωσής. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα περνέστηκε σε ένα γυρός που έρχονται μαζί. Ο Απόλλωνας, να σου πω για μένα, έχει παραπάνω ψωμίες συζητήσεις που κι αν είναι μία. Ίσως να αντιλήφθη την ειδική συγκρίση ότι για να έρθει το πράθλημα δεν έρχουν καλοί παίχτες, αλλά θέλεις έναν προπονητή χωρίς να μείνουν τους προηγούμενους, Αυγουστή, Πετράκη κλπ. Που όντως να κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, ίσως έτσι το. Γιατί σπάνια που έχουμε διοίκηση έκαναμε την υπέρβαση στον προπονητή. Σπάνια γίνεται να σου πει και να σου πει και δημόσια, δεν μόνο να έκανε, να σου πει και δημόσια. Άρα θεωρώ ότι ίσως στο Τσόρνικερ και στο Σταύτου να δαπανηθεί ένα σεβαστό ποσό γιατί η διοίκηση κέρδισε στο Κολοσσίν μετά από άλλη μια χαμηλή κάρτιση πρωταθλήματος και με διάθεση και αυτοκριτική, αυτό το λέει και δημόσια το πράγμα, να κατάλαβαν ότι ξέρεις ρε φίλε, τι κάνουμε λάθος, ακόμα κάτι που δεν κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Απ' έναν προπονητή με ψηλό κασέ, με παραστάσεις που πρακτικά μπορεί να φέρει ο πρωταθλητής που ξέρει τον πρωταθλητισμό και στο να φύγει να δουλέψει. Έβαλα και ο Σκέμπρι υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος, κάπως έτσι να συνδέει διοίκηση και ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάποιες πιναικές που πρέπει να ζητήσεις πρακτικά πώς να βγουν. Έκαναν αρκετές κινήσεις μαζεμένες, είχαν προημερών έναν τεμαράσιο ανακοινώσεις. 4 νομίζω μέσα μια ημέρα ανακοινώσεις και ακόμα έναν παίχτη. Σαν γενικότερο πλαίσιο, ανανεώνεται ο Απόλλωνας, ανανεώνεται η Ανόρθωση, ανανεώνεται η ΑΕΚ, ανανεώνεται ο ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΛ όντως έκανε 5 να κάνει άλλο 2-7, εντάξει, έφυγε ο ΜΑΕ όμως. Ναι, που ήταν πολύ σημαντικό. Μαντζαμε που το βασίζει πάρα. Ο Μόνια και η ΑΕΛ ίσως να λίγο... Ναι, να έχουν έναν... Να το έχουν κορμό του και να έχουν λύσεις μεταγραφές τους. Ναι, ισχύει. Σε όσους τους ομάδες και όλες που πήγαν πολλά καλά. Και αν περιμένουμε να δούμε κάτι πολλά διαφορετικό θεωρώ ως προς την προσέγγιση στο μεταγραφικό και στο αγωνιστικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα μπροστά γιατί συνεχίζουμε με τον προπονητή, συνεχίζουμε τη διαλογική μεταγραφικά. Χωρίς τα, ακόμα και έτσι μόνο, χωρίς τα πολλά πάντων, μπορούμε ήσυχα, σταδιακά και κάτω. Ο Λέσιας που ήρθε ήταν πάλι, ας ένα. Όχι, τούτο σου λέω, ότι γενικά οι κινήσεις... Ενώ και έχει γεωγραφικό, αλλά νομίζω τίποτε είναι προμήνηση να βλέπαμε... Μα τούτο λέω, γιατί ο Μαϊό όταν ήρθε είναι... Ακόμα και ήταν τον Λούφνερ, που ο Λούφνερ ήταν ο καλύτερος τους καλύτερους αμυντικούς στην τελευταία διετία. Ήρθε να θυμάστε με έναν... Σοβαρόν τον ομαδισμό μου είναι Κοπεχάγη. Έπρεπε να τον πω σε ένα... Και πολλοί έλεγαν ότι γιατί φέρνεις έναν παίκτη που είχε τραυματισμό, πως να το επεξέλθει. Είναι καθρέφτη στο γήπεδο. Προφανώς. Αναμένουμε να δούμε. Νομίζω το καλύψαμε πέρα από το Γιούρο και το μεταγραφικό σκηνικό. Σωστός. Και ακόμα έχουμε εδώ μόνο στις 31 Αυγούστου. Τα ευρωπαϊκά να ευχηθούμε την ομάδα μας καλές επιτυχίες. Μάλιστα. Να σας ξαναφέρουμε, να είστε καλοί, να σας φούσουμε τα μένα, να λέτε τα ωραία. Να λέτε τα ωραία. Να πούμε και πού να κοντέψουμε έτσι σε πιο... Φέρουμε και ο Κύπρος για τη φορά. Εν τον ευκαιρία, δεν πειράζει. Να κοντέψει έτσι που να... Σε τα παιχνίδια του Euro, που ίσως έχουμε μείνει τελικούς και να μιλούμε για ένα-δυο παιχνίδια, ας πούμε. Επόμενη φορά που και για Copa America. Να πούμε, ναι, να μαζί, ας πούμε, γιατί πόσο να καλύψεις το Euro μετά από μια φάση, ας πούμε. Οπότε, να τα κάνεις στον τηλέφωνο. Κι αν όλα θα μάθεις. Φίλε, εντάξει, έτσι θα πούμε κάτι. Δουλεύει. Ρε φίλε, ακούεις με? Είσαι στον αέρα του podcast του Savvas On Tour. Α, και αυτό είναι ένα λεπτό να ακούω έξω. Γιατί, και αν μπορείς να μιλήσεις. Να πού να μιλήσεις. Φίλε μου, η απουσία σου δεν είναι καθόλου συστημένα χώνεσαι. Αμά. Δεν υπάρχει λόγο να χώνεσαι. Εκεί πρέπει πολλά γενικώς μαζί σου πάντως. Πράγματι. Έχεις ένα λεπτό στην διάθεσή σου για να κάνεις την δική σου τοποθέτηση. Για το κλείσιμο. Ναι, όσον αφορά το Euro, τι είδαμε ενός τώρα. είδαμε εδώ στο Ρόξα, δεν ξεχωριζά εγώ. Άντερα πάντα τι θέλεις, έκανε που σε πιάνουμε να σκάβει τσάμπι ερωτήματα ρε. Άμα, να δείξω. Συχνάριζα, δε πέω τι θέλεις. Εγώ θα ήθελα καλύτερα να μιλήσω μετά από το παιχνίδι που ετοιμάζουμε να δω τώρα. Εντάξει, θέλει να μείνουμε να συζητώ, ρε καλά. Δεν μου θέλει να κάνουμε, δεν θα το κάνω. Αμαθμός αν κόλλει να βάλει ο Βέρνερ Πόψη. Περίμενε, επειδή φαντάζομαι αναλύσετε τα και λέτε η Ιταλία έχει μια πολλά καλή ομάδα. Μάλιστα. Εγώ δεν την περίμενα έτσι, ασχέτως ότι την είδα στα φιλικά που έδωκε και προηγουμένως τα προκριματικά Nations κλπ. Φαντάζομαι ότι είναι η ομάδα που να πάει όντως ως το τέλος. Απογοητεύτηκα λίγο από την Αγγλία, όπως έπαιξε έναν και πήγε δυνατά, έπαιξε λίγο πολλά με το Στέρλινγκ. Ο Kane φάνηκε να λίγο πίσω ακόμα, δεν ξέρω τι ο Σαββάκης είπε προηγουμένως. Συμφωνώ, αντί σου φορώ το φαλάνι της Ιταλίας για να καταλάβεις, ναι, συνέχισε. Ναι, να σας πω ότι άρεσε μου η Ολλανδία, αλλά νομίζω είναι σιτζιν το εκτόπισμα, για παράδειγμα, των ομάδων για να πάει στο τέλος. Αν ήταν ο Φαντάικ, πιστεύεις η Ολλανδία να μπορούσε να πάει στο τέλος? Ναι, είναι ο Φαντάικ, ενώ ποιος άλλος λείπει, ο Φαντεμπέκ. Ο Ντελίκ νομίζω δεν έπαιξε. Φίλε, που θα με λείπει ο Φαντεκύπρ. Τέλος πάντων, εγώ να κάνω την πρόβλεψή μου είναι να πω Γερμανία. Για Γαλλία-Γερμανία να προβληθεί μετά το παιχνίδι, αλλά είναι όλα καταγεγραμμένα εδώ. Ναι, κρατούμε την πρόβλεψή σου. Πρέπει να με φάει τρία, τουλάχιστον για να ισχύει η πρόβλεψη. Ωραία, έκρουσες την, α. Τι πρόβλεφ παίζει με τρεις πίσω απόψε. Ναι, ναι. Και ο Βέρνερ Πάγκο. Ναι, ναι, έφυγε τον έξω. Είναι σοβαρός. Είναι σοβαρός. Λοιπόν, που μας έχεις την αγάπη μας. Ό,τι καλύτερο. Και καλή δουλειά. Να σας την καλά παιδιά, θα τα πούμε στο επόμενο. Έτσι. Γεια σου. Άντε. Και κλείνουμε με αυτό, ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ Αλανιά που ήρθαμε, θα είμαστε ξανά εδώ. Εννοείται. Σύντομα. Και να τα πούμε. Επιφυλάσσω αυτό που έφανε. Έτσι.